Πριν το σεισμό, η προεκλογική σχεδίαση σε Ερντογάν στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αντιδυτική επιθετική ρητορική Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων και υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία αξίζουν σχολιασμό και είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την προαναφερόμενη ρωσική αντίδραση. Ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται ότι οι εξελίξει με αφορμή τον Εγκέλαδο θα είναι ραγδαίε επηρεάζοντα και τα ελληνοτουρκικά. Ο Ερντογάν, με αφορμή την καύση του Κορανίου αλλά και δημοσιεύματα δυτικών μέσων μαζική ενημέρωση που στρέφονταν εναντίον του, χρησιμοποίησε αντιδυτική ρητορική καθαρά για προεκλογικού λόγου. Σε πρόσφατη ετήσια έρευνα, ακάλυψε όλη την Τουρκία, οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούνται πρώτη απειλή με ποσοστό 60%. Το κάψιμο του Κορανίου σε Σουηδία και Δανία φάνηκε να ευνοεί την προεκλογική στρατηγική του Ερντογάν, αφού συσπήρωσε την πολύ μεγάλη συντηρητική δεξαμενή ψηφοφόρων. Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με σημεοφόρο τον Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοηλού ανέπτυξαν τέτοια ρητορική επειδή αυτό προέβλεπε η προεκλογική σχεδίαση, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι κάποιες δυτικές χώρες προέβησαν αυθαίρετα στην έκδοση οδηγιών ασφαλείας επικαλούμενης πιθανόν τρομοκρατικό χτύπημα καθώς δεν υπήρχε σχετική οδηγία από τις τουρκικές αρχές, υπηρεσίες πληροφοριών. Ακόμη και στην περίοδο των μεγάλων τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία το 2015 έως 2016, οι διπλωματικές αποστολές ξένων χωρών είχαν εκδώσει παρόμοιες ταξιδιωτικές οδηγίες χωρίς καμία τουρκική αντίδραση. Είναι δικαίωμα αλλά και ευθύνη των διπλωματικών αντιπροσωπιών να εκδίδουν κάθε είδους οδηγία που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των υπηκόων τους. Ακόμη και να μην υπήρχε ω αφορμή το θέμα τη καύση του κορανίου, ο Ερντογάν και η παρέα του θα είχαν επινοήσει κάποια παρόμοια για να χρησιμοποιήσουν το αφήγημα του αντιδυτικισμού. Αυτό όμω που πραγματικά απασχόλησε τον Ερντογάν με το κλείσιμο των διπλωματικών αποστολών ήταν οι οικονομικέ συνέπειε, αφού έτσι πλήττεται ο τουρισμό και η γενικότερα η τουρκική οικονομία. Όπω αναφέρθηκε στο παράδειγμα με τη Ρωσία, η αχύλιος πτέρνα της τουρκικής μαγιάς είναι το οικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, το ετήσιο κόστος συντήρησης μιας οικογένειας στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 112% σε σχέση με τον περασμένο έτος. Ο Ερντογάν, λοιπόν, προτίμησε την αύξηση των ποσοστών του εν ώψη των εκλογών, αυξάνοντας τη ρητορική και ρισκάροντας την επιδείνωση των σχέσεων με τη Δύση, έχοντας επίγνωση ότι η κατάσταση αυτή θα προκαλούσε νέο πλήγμα στην ήδη τραυματισμένη τουρκική οικονομία. Ο ρόλο τη οικονομία στι πολιτικέ εξελίξει τη γειτονική χώρα θα φανεί από τι συνέπειε του τελευταίου σεισμού. Όλοι οι προαναφερόμενοι προεκλογικοί σχεδιασμοί του Ερντογάν φαίνεται ότι πλέον διαφοροποιούνται λόγω του μεγάλου καταστροφικού σεισμού στην νότια και νοτιοανατολική Τουρκία, καθώ ανατρέπουν την υφιστάμενη κατάσταση και δημιουργούν προποθέσει για αναβολή των εκλογών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.